Και θα αναφερθούμε βέβαια, με φόντο και την καλοκαιρινή περίοδο που διανύουμε, σε μία δράση ανάβασης, πεζοπορίας, σε μία δράση στην φύση και στο περιβάλλον που τόσο πολύ αγαπάμε, την ίδια ώρα υπάρχουν και κίνδυνοι, βέβαια θα τα πούμε αναλυτικά. Αναφέρομαι σε μία πρωτοβουλία του Ερωβατικού Συλλόγου του Αγίου Νικολάου, με τον κύριο Λεωνίδα Κλόντζα, για ακόμα μία φορά, δημοσιογράφος βέβαια στην ιδιότητα στην Ανατολή, να μας βάζει στο κλίμα και να μας λέει περισσότερα. Ανάβαση στην κορυφή Οξά, με φόντο βέβαια, αναφέρθηκα στο καλοκαίρι, αλλά να βάλουμε στην εξίσωση και την μαγευτική Πανσέλινο. Αύριο, Εύη. Αύριο, Τετάρτη, 13 Ιουλίου. Μάλιστα. Οπότε θα σχολάσεις νωρίτερα. Κάθε χρόνο θες λίγο νωρίτερα να προετοιμαστείς, να απολαύσεις την Πανσέλινο. Πάμε στον αγαπημένο μας τον κύριο Κλόντζα, που να τον ευχαριστήσουμε θερμά βέβαια. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Με ένα εξαιρετικό φόντο από πίσω. Είναι ακριβώς, είμαι σε ένα ψηλό σημείο του Αγίου Νικολάου και είχαμε το λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Για πείτε μας, τι όμορφο οργανώνετε πάλι. Καλοκαίρι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αν μπορούμε να μην έχουμε επιστροφή στο ταπείο. Ναι, παιδιά, ναι, θα το φτιάξουμε. Κάθε καλοκαίρι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, την Πανσέλινο, ανεβαίνουμε σε μια κοντινή κορφή γύρω από τον Άγιο Νικόλαο. Αύριο θα ανεβούμε στην Οξά. Είναι το βουνό που είναι μεταξύ Αγίου Νικολάου και Ελούντας. Ένας πολύ σημαντικός αρχαιολογικός χώρος. Είναι το σημείο που ανέβαιναν οι κάτοικοι του αρχαίου Ολούντος όταν κινδύνευαν από επιδρομές πειρατών ή οτιδήποτε άλλων λαών. Θα ξεκινήσουμε από τα Λενικά. Είναι επίσης ένας αρχαιολογικός χώρος όπου υπάρχει το αρχαίο Αφροδίσον, ένας λαός της αρχαίας Αφροδίτης. Και θα ανέβουμε στην κορυφή περίπου σε μία ώρα, θα είμαστε στην κορυφή. Από όπου η θέα βέβαια είναι εκπληκτική, διότι από τη μεριά της ζωοδόχου πηγής που είναι το Κισάκι, φαίνεται όλος ο κόρπος του Μεραμπέλου, ο Άγιος Νικόλαος από κάτω, τα βουνά της Ιτίας. Ενώ από την άλλη μεριά του βουνού, που θα προχωρήσουμε πιο δυτικά, θα έχουμε μπροστά από κάτω μας τα πεντάστερα της Ελούντας, θα έχουμε τις Αγικές, τη Σπίνα Λόγκα, την Κολοκύθα, τα οποία εκπληκτικά, τα οποία κάποια στιγμή ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε, γιατί είναι μια διαδρομή πολύ εύκολη και δίνει στους επισκέπτες μια πλήρη εικόνα του όλου τοπίου. Βέβαια, παρατηρούμε ότι έχει έλθει το καλοκαίρι και έχουν αυξηθεί και οι δράσεις και οι πεζοπορίες και οι πρωτοβουλίες σας, οι όμορφες αυτές πεζοπορίες που διοργανώνετε. Υπάρχουν, έχουμε κάτι, εμείς προσπαθούμε κάθε Κυριακή να, γιατί πολλοί από εμάς μπορούν να πω ότι έχουμε εθιστεί από τις πεζοπορίες, γιατί είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί καλή ψυχολογική διάθεση, σωματική διάθεση, οπότε προσπαθούμε κάθε Κυριακή να περπατούμε. Ξέρετε κύριε Κλόντζα, μετά από κάθε... Βέβαια. Ολοκληρώστε. Ναι, μετά ένα πρόβλημα που θέλω να αναφέρω σε σχέση με τις επιχειρήσεις μας, ότι πολλές συχνά είχατε αναφερθεί και εσείς πριν από μερικές μέρες, ότι επιχειρούν να κάνουν πεζοπορίες χωρίς να έχουν γνώση του τοπίου. Και έχουμε καμένους, τραυματισμένους, δηλαδή έχουμε περιπτώσεις που αναγκάστηκαν να επέμβουν υπηρεσίες για να τους βοηθήσουν. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν ξέρω πώς. Χρειάζεται προσοχή και δεν πρέπει να προχωράμε σε αυτή την περίφημη υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μας, καθώς τα όρια μας σίγουρα έχουν ένα ταβάνι και πολλές φορές η απειρία μας είναι καταστρεπτική, δηλαδή μας οδηγεί σε επικίνδυνες καταστάσεις. Οπότε το ιδανικό θα ήταν ή να έχουμε μαζί μας έναν έμπειρο άνθρωπο δίπλα μας, ο οποίος γνωρίζει από πεζοπορίες, ή να είμαστε μέλη μιας ομάδας όπως η δική σας, που ο καθένας δεν κάνει του κεφαλιού του, κακά τα ψέματα. Ακριβώς. Συνήθως υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους, δηλαδή πάνε σε πεζοπορίες που είναι μεγάλες, που χάνουν τον προσανατολισμό τους. Οπότε μετά πανικοβάλλονται και υπάρχει και μετά δημιουργούνται τα προβλήματα αυτά, τα οποία είναι πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, διότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να επισκεφτούν τη φύση, θέλουν να γνωρίσουν την Κρήτη από κοντά, το οποίο πράγματι αξίζει, διότι η Κρήτη έχει μοναδικά τοπία. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία για αύριο. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε πάλι, κύριε Κλόντζα. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.